Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης που έληξε πριν από λίγο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελικό αποτέλεσμα 74-68 νίκη του Ολυμπιακού. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα αθλητικά, είτε με τρομακτικές ιστορίες, είτε με τη μουσική μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων του εκτιμώ. Μεγάλη υπόθεση το να κερδίζεις ομάδες που είναι πολύ πιο δυνατές από σένα με μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερο προϋπολογισμό όπως έκανε χθε ο Παναθηναϊκός και σήμερα ο Ολυμπιακός. Μεγάλη μαγιά. Και μας είχαν για ξεγραμμένους εδώ, γενικά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα δείξει στη συνέχεια όμως γιατί είπαμε δεν είναι θέμα εδώ το να τρέξει τα 100 μέτρα είναι μαραθώνιος η EuroLeague Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκίνησε με πεντάδα τους Walkup, Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ και Fall Υπό τα βλέμματα των Βασίλης Σπανούλη και Κώστα Φορτούνη για τον Σπανούλη όλοι όρθιοι, Standing Ovation που λέμε στο ΣΕΦ, μόλις ανακοίνωσε ο εκφωνητής το όνομά του το αξίζει πραγματικά. Για μένα είναι ο γκάλι του 21ου αιώνα. Ναι, οπωσδήποτε τρομερός και ο Διαμαντίδη, τρομερός και ο Παπαλουκά, αλλά πιστεύω ότι ξεχωρίζει ο Σπανούλη λόγω του επιθετικού του ταλέντου. Διαμαντίδη ήταν και πολύ καλό αμυντικός, έτσι, φιλότιμο. Και ο Παπαλουκά πολύ καλό οργανωτικά. Ο Ταβάρε, ο πρώην παίκτη των San Antonio Spurs, είναι φόβητρο και σκιάχτρο κάτω από τα καλάθια μέχρι και ο πανύψος Fall δεν μπορούσε να τον περιορίσει. Έχει και τον Μπουαριέ η Ρεάλ που έπαιζε στους Philadelphia 76ers αλλά και στους Boston Celtics. Παγκείται στον παγκητών στο NBA αλλά στο EuroLeague είναι τρομεροί, σκίζουνε. Και η πλάκα είναι ότι ο Μπουαριέ είναι center αλλά εδώ πέρα τον έχουν βάλει τεσάρι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λάσο, ο Ισπανός, ο προπονητής τους. Προσπαθεί ο φετινό Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, να μπαίνει δυναμικά και με ενθουσιασμό στην αρχή του αγώνα. Και να συνεχίζεται αυτό όσο γίνεται, έτσι, σε υψηλού ρυθμού. Πολύ καλό αυτό. Όλοι λέγανε για Σλούκα ότι θα γινόταν ο νέο ηγέτη του Ολυμπιακού. Και τελικά είναι ολοφάνερο, θα έλεγα, πω ο Βεζέγκοφ έχει αυτό το ρόλο. Κοιτάξτε, ο Κώστας ο Σλούκα, δεν ήταν ποτέ για μένα πρώτο βιολί. Ούτε καν στην Τουρκία που έκανε καριέρα στη Φένερμπαχτσε με το. Νομπράτοβιτ προπονητή. Ο Τάιλερ Ντόρση ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα, άστοχο πολύ, στην πρώτη περίοδο. Επιθετικά rebounds έπαιρνε ο Βεζέγκοφ πολύ σημαντικά, πραγματικό πολεμιστή. Ε, χάνονταν βολέ όμω, πολλέ, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην αρχή αλλά και στο τέλο. Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ κλπ. Η πρώτη περίοδος έληξε 13-10 υπέρ του Ολυμπιακού από ό,τι θυμάμαι. Ο Ολυμπιακό στόχευε στο να παίζει ακόμα πιο γρήγορα όταν είχε μέσα ο Λάσο το Νταβάρε. Είδαμε στη δεύτερη περίοδο και τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, τον Williams Gas. Ποτέ δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά. Απέτυχε και στον Ολυμπιακό αλλά και φυσικά στου Utah Jazz. Και το έδειξε με στο παιχνίδι απόψε. Άστοχο ήταν. Οικοδομή Ο Μάρτιν δεν φοβόταν τον Ταβάρε, Όσο ο Φόλ, πλάκα-πλάκα, που ο Φόλ είναι 220 σχεδόν και ο Μάρτιν είναι δίμετρο. Έτσι. Κακό για μένα όμω είχε τον Μάρτιν τόση ώρα μέσα στον αγώνα, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. 20 πόντου του ρίχνει ο άλλο ο Ταβάρε. Τέλο πάντων. Ο Williams Gas πρόσφερε πιο πολλά από τον Ερτέλ, οργανωτικά, εκτελεστικά όχι τόσο. Έχω παρατηρήσει όμω ότι οι πρώην παίχτε του Ολυμπιακού πάντα προκαλούν ζημιά. Είτε λέγεται punter είτε λέγεται Rubit, είτε λέγεται Jenkins, είτε λέγεται οτιδήποτε, που ήταν όλοι εποχής, επί εποχής Blatt στον Ολυμπιακό που παίζανε. Είδα επίσης ότι η front line της Real δυσκόλευε αφάνταστα τον Ολυμπιακό. Το ημίχρονο είχε λήξει από ό,τι θυμάμαι 35-36 υπέρ της Real, ναι. Στην τρίτη περίοδο φάνηκε ξανά πως ο walk -up δεν είναι τρυποντάκιας, πρέπει να είναι σε μέρα αυτό ο παίκτη. Άμα δεν είναι σε μέρα, τέλο. Θα αστοχεί συνέχεια. Ακόμη και ο Βεζέγκοφ έχανε πολλά τρίποντα. Χριστοπαναγίε στην τρίτη περίοδο ο Μπαρτζόκα, κλασικά. Μα θύμισε και λίγο το Γιάννη τον Ιωαννίδη, για όσου θυμούνται παλιά. Χτυπούσε από κοντά όμω ο Βεζέγκοφ, με drives, και ασκοβότανε με πολλέ φορέ από τον Ταβάρε. Δεν έβαλε σχεδόν καθόλου τον Ντόρση ο Μπαρτζόκα στην τρίτη περίοδο τον έβαλε λίγο πριν το τέλο και του κόλλησε τρίποντο. Και έληξε η τρίτη περίοδο 54-52 υπέρ του Ολυμπιακού, από ό,τι θυμάμαι. Στην τέταρτη περίοδο ο Walkup συνέχισε να θυμίζει τον περσινό παίκτη που αντικατέστησε στον Ολυμπιακό, δηλαδή τον Charles Jenkins, πώς λεγόταν αυτό. Ε, βασικά εντάξει, ένα NBA τρίποντο όμω του Βεζέγκοφ από μακριά, από 7 και μέτρα, απόσταση από το καλάθι, και ένα του φιλότη μου του Λαρετζάκη δώσανε όθηση στον Ολυμπιακό, θα έλεγα, και έκτοτε, και έκτοτε ξέφυγε ο Ολυμπιακό. Αυτό το βλέμμα πάντω του Μπαρτζόκα στον πάγκο, ώρες ώρες έχει πολύ γέλιο. Έτσι είναι ανέκφραστο, σαν να νιστάζει. <χεχεχε> Για μένα ο Χασάν Μάρτιν δεν θα γίνει ποτέ Κάιλ Χάινς. ασυζητητή. Ο Ντόρση στο τέλο όλα τα λεφτά και τρίποντα και τα πάντα όλα. Τρομερή άμυνα ο... ομαδική, που συνήθω αυτό κερδίζει αγώνε. Συνήθω, όχι πάντα. Θε και επίθεση, εννοείται. Άμα την τα βάζει, πολύ. Δύο συνεχόμενε άστοχε βολέ ο Βόκαπ, εκνευριστικό στο τέλο, αλλά ευτυχώ ο Βεζέγκοφ καθάρισε με drive. Μέτρησε το καλάθι γιατί κόπηκε αντικανονικά από τον Ταβάρη, από ποιον άλλον. Πέρυσι έκανε πολλέ γκέλε ο Ολυμπιακό, στην έδρα του φέτο όμω όχι. Το ελπίζει δηλαδή. Αυτά, ευχαριστώ.